Αυτά σας φύγετε. Όχι, ποιος τα λέει αυτά. Πρώτα απ' όλα διαφωνώ με την αντιμετώπιση των πολιτών ότι είναι όπου φυσάει άνομος, ότι είναι σαν τα αποδημοτικά πουλιά. Αυτά εγώ τα θεωρώ εξαιρετικά υποτιμητικά για τους πολίτες. Ακόμα πιο υποτιμητικά. Συγγνώμη, λέτε για μένα τώρα. Όχι. Σας παρακαλώ. Το να φέρουμε πρόβατα είναι το υποτιμητικό. Ναι, ακόμα πιο υποτιμητικό θεωρώ, θεωρώ την χρήση της λέξης απασχόληση για τη λέξη εργασία. Διότι απασχόληση είναι βάλει τον κάπου να απασχοληθεί να παίρνει ένα χαρτζιλίκι. Έτσι δεν φτιάχνονται οι χώρες. Αυτά τα δύο εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια, η νέα μεγάλη δύναμη στην Ελλάδα, η Ευρωομάδα. Και θα φτιάξετε θέσεις εργασίας. Προφανώς θα φτιάξουμε. Προφανώς θα φτιάξουμε θέσεις εργασίας. Πώς. Τι εννοείτε πώς. Πώς. Δίνοντας πια μάχη στην Ευρώπη, παίρνοντας πια χρήματα, μπαίνοντας σε πιο άρμα, παλεύοντας για πιο μισό λεπτό. Αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα χρήματα τα οποία είναι προγραμματισμένα και τα χρήματα τα οποία μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Τα οποία η Ευρώπη, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα με το στερεότυπο το οποίο είναι ότι πας και λες αυτό θέλω, αυτό θέλεις, φύγε, σε πετάω και τα ρέστα, είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση. Στην Ευρώπη γίνεται διαπραγμάτευση και για το τελευταίο ευρώ και για το τελευταίο σέντς. Το θέμα είναι πού πηγαίνουν τα λεφτά. Αν πηγαίνουν στους κολλητούς δηλαδή ή αν πηγαίνουν στην κοινωνία. Προφανώς ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο μεροληπτεί υπέρ του κόσμου της δουλειάς, θα φροντίσει αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν καλά. Το θέμα όμως είναι ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας. Αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι στιγμής και ιδίως η αντίληψη η οποία θέλει τη δουλειά να είναι απασχόληση σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι ένας παρίας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι μια χώρα χωρίς επιστήμονες και επειδή έχει και δημογραφικό πρόβλημα, οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, θα είναι μια χώρα ηλικιωμένων με τους επιστήμονες τους οποίους έχουμε πληρώσει λεφτά με τους φόρους για να σπουδάσουν όλα τα παιδιά στα πανεπιστήμια, να φεύγουν και να πηγαίνουν να δουλέψουν αλλού. Αυτή είναι η καταστροφή η οποία έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Τώρα η κυβέρνηση Σαμαρά σκοπεύει να την ξαναζεστάνει και να την ξανασερβίρει με κορδελίτσες. Ναι. Σταδόπουλο. Θέλω να επισημάνω